Πιστέψαμε στο Παραλίμνη, φίλες και φίλοι, με την τελευταία δήλωση στο τέλος του αγώνα με τον Μιχάλη Κακιούζη, τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Ένα παιχνίδι συγκλονιστικό που κρίθηκε στο τέλος με το φάουλ που καταλογίστηκε στην προσπάθεια του Χέντρικς στις 3 βολές. Οι άνθρωποι της Ένωσης είδαν τη φάση σε replay. Φάνηκε ότι ίσως να ήταν και λάθος από τους διαιτητές. Φάνηκε να πατούσε και την γραμμή εκεί ο παίχτης του Απόλλωνα. Το κόψιμο του Πυρίλη από πίσω ήρθε η φάση εκεί. Το φάουλ καταλογίστηκε. Η δική μου γνώμη ότι δεν ήταν λάθος που δόθηκε το φάουλ. Από την άλλη όμως ήρθε από πίσω η φάση. Οι άνθρωποι του Παραλιμνίου στέκονται και σε βήματα που προηγήθηκε στη φάση προηγουμένως. Coach, ήταν μια φάση που έκρινε το παιχνίδι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση και θέλετε να σταθείτε σε αυτό. Αν μας πείτε λίγο για τα συναισθήματα πρώτα βλέποντας αυτή τη φάση και τι θέλετε, πώς νιώθετε ότι κύλησε το παιχνίδι στο τέλος της ημέρας και δεν μπορέσατε να πάρετε την νίκη. Εντάξει, όταν ένα παιχνίδι στο τέλος διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι άδικο για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Τώρα γιατί εκείνη ήταν η δικιά μου η ομάδα εδώ πέρα, το είδαμε μαζί, έγιναν 3 παραβάσεις. Βήματα, τάπα για μένα είναι κόψιμο και δίποντο. Και δεν μπορεί στο τέλος του αγώνα σε τέτοιο παιχνίδι, σε κλειστό παιχνίδι, που είναι ωραίο παιχνίδι με την εναλλαγή που γίνεται στο σκορ, να καθορίζει το παιχνίδι έτσι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κάνω. Το βίντεο φαίνεται παντού, το βλέπουν όλοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε όλοι από τα λάθη μας και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε το αποτέλεσμα δυστυχώς. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Τα παιδιά δώσανε και την καρδιά τους, παίξανε δυνατά, προσπαθήσανε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κάναμε κάποια λάθη στο να τελειώσουμε το παιχνίδι με 2 χαμένα lay-up, παραδείγματος χάρη, τα οποία αν τα είχαμε βάλει δεν θα είχαμε φτάσει καν στην τελευταία φάση, δεν θα είχαμε δώσει καν το δικαίωμα στο να κρίνει κάποιος ένα παιχνίδι με ένα σφύριγμα ή όχι. Τίποτα. Είμαστε, ξαναλέω και πάλι, εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα ώστε να μπορέσει να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ξέρουμε ότι έχουμε ανταγωνιστούμε ομάδες με μεγαλύτερη ιστορία, με μεγαλύτερα budget. Και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δείχνουμε κάθε φορά μέσα στο γήπεδο μια εικόνα ομάδα η οποία παλεύει και προσπαθεί για το καλύτερο. Σήμερα δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε, δεν καταφέραμε να πάμε στο κύπελλο. Ήταν ένα στόχο στον οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ ότι μπορούσαμε να προχωρήσουμε, να πάμε στους 4. Η χρονιά δεν τελειώνει. Είμαστε στα playoffs του πρωταθλήματος. Απλά μας μένει αυτή η πίκρα ότι στο τέλος θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν βγάλει τις 2 τελευταίες φάσεις του αγώνα. Η επόμενη ερώτηση είναι στο αγωνιστικό κομμάτι. Κάναμε το σχόλιο για τις φάσεις που είδαμε στο replay. Η ουσία όμως ότι η Ένωση έχασε προβάδισμα 7 πόντων στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Αυτό συμβαίνει. Ναι, έχει να κάνει. Οφείλεται, θεωρείτε, και η ομάδα σας έφτασε να μιλάμε για μια φάση που δεν είμαστε τόσο έμπειροι. Κάποια λάθη, ξαναλέω και πάλι, να τελειώσουμε το παιχνίδι δεν τα καταφέραμε. Και αυτό δίνει σε μια ομάδα με προσωπικότητα όπως είναι ο Τόρση, όπως είναι ο Χένερ που είδες πριν την τελευταία επίθεση. Παρόλο που έχει κάνει βήματα στην αρχή, παρόλο που έχει πατήσει τη γραμμή για 2 πόντους, παρόλο που δεν είναι φάουλ. Έχει την προσωπικότητα να πάρει το τελευταίο σου την ευθύνη, δεν φοβάται να πάρει την ευθύνη. Εμείς στο τέλος καταφέραμε και βγάλαμε 1 σουτ, 2 σουτ με τον Αντρέα μόνο στην γωνία. Συμβαίνουν να τα χάσουμε. Μία θα μπουν, μία δεν θα μπουν. Αυτό το σουτ δεν πρέπει να πάρει κανένα από κάτω. Τον Αντρέα κυρίως, ούτε την ομάδα. Μακάρι να κάθε φορά να βλέπουμε και να παίζουμε και να βγάζουμε το τελευταίο σουτ έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση για τη συνέχεια, διότι η ομάδα σας είναι στα playoff μαθηματικά. Μπαίνουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάταξη. Πώς βλέπετε τη συνέχεια στα play-off, έχοντας μπροστά σας είτε Κεραυνό είτε ΑΕΚ? Εντάξει, είναι σου κάνω και πάλι στόχος της σεζόν ήταν να πάμε στους 4. Θα δούμε πώς θα τερματίσουμε, αν θα βγούμε 3η ή 4η στο τέλος της αγωνιστικής. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να προσπαθούμε να παίζουμε σκληρά, να παίζουμε δυνατά, να παίζουμε ωραία. Το αν θα κερδίσουμε θα χάσουμε είναι μέρος του παιχνιδιού. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα ευτυχώς, και θα κερδίσεις και θα χάνεις. Αυτό είναι και το ωραίο. Στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε και πάντα να πηγαίνουμε μπροστά. Νομίζω ότι η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μέχρι τώρα, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα 2 χρόνια, όλοι, όχι μόνο η ομάδα που παίζουν, όλος ο οργανισμός. Βλέπετε το γήπεδο, όλοι οι άνθρωποι είναι μαζί με την ομάδα, είναι εδώ πέρα γιατί τους αρέσει, αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε την πόλη. Αφήνουν τις δουλειές τους για να είναι εδώ πέρα. Και είναι συγχαρητήρια και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι ότι, ξέρεις, η προσπάθεια μας να μην πετιέται στα σκουπίδια χωρίς λόγο. Να το χάσουμε όπως χάσαμε τον τρία στο σουτ. Αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Αλλά πριν έχουν γίνει άλλα τα οποία και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ξαναλέω και πάλι, όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ είμαι ο πρώτος που κάνω λάθος. και υπάρχουν και φορές που μπορεί να μιλάω πιο επιθετικά, πιο δυνατά, βλέπεις σε δίπλα, αλλά τη μία που το λέω, μία που τελειώνει κιόλας, έτσι είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Τώρα όποιος κρατάει μανιάτικο είναι δικό του πρόβλημα, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Τίποτα, συγχαρητήρια στα παιδιά, συνεχίζουμε, τίποτα παραπάνω. Κότσι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.